η πόλη της Λάμψης. Ευχαριστώ πολύ. Και υπό τη σκέπη του Παντοκράτορος, συμβάλλοντας και εμείς αυτή τη σπουδαία προσπάθεια, εν είδη προσευχής, θα πούμε τρεις ύμνους. Οι δυο αφιερωμένες στην Παναγιά, Υπερμάνα, Χαίρε Μαρία, και τέλος που είναι, όπως ο Πανοξιολογητός προηγουμένως είπε, μέρες προσμονής της γέννησης του Χριστού, την Αγία Νύχτα. Το μουσικό σωματείο δύο γνώσεις, η χορδία του οποίου είναι μπροστά σας, η μικρή τετράφωνα, δεν χρειάζεται συστάσεις. Μαζί να συντραγουδήσουμε, να συμπροσευχηθούμε. Υπερμαχώ.
μια συγγραφέα που είναι τόσο κοντά σε αυτά που έχει ζήσει, σε αυτά που έχει μάθει για τον τόπο, για την ιστορία του, για τη ζωή των ανθρώπων, για τις παραδόσεις του, τις παλαιότητες. Και ακόμα πιο σύγχρονα πράγματα που έχει να τα ζήσουμε κι εμείς και στο οποίο βιοπεριφάνω και πάρα πολύ ωραία όλα. Αρχίζουν οι σκέψεις και σκορπούν τι να πεις, να πεις αυτό, να πεις εκείνο, να πιάσει και εκείνο, να πιάσει και το άλλο. Και έτσι πρέπει να μπουν όλες οι σκέψεις σε μια σειρά. Γι' αυτό σκεφτόμενος ότι να πω, ξεκινώντας την παρουσίαση του κύριος, θα γίνει από τους υπόλοιπους ομιλητές, έκτισα και κάποια μερικές απάντες και αυτές θα σας αποφέρθω να σας διαβάσω. Ότι εκεί την περπατησιά μας, καρδιά, κορασό, σαν αυτή που η φιγούρα η παπάτσι έχει και που όταν έφυγε να ζήσει μακριά στην Αθήνα, αυτή βαρούσε στο κενό άστι και ο χτύπος της ακούγοντα τελώς την γενέθλιά της. Και αυτός ο χτύπος εκφράστηκε με ένα σωρό κείμενα, δημοσιευμένα και αδημοσίευτα, με ένα σωρό προσπάθειες, ενέργειες και δράσεις για να αναδείξει, να βοηθήσει, να τιμήσει, να ευχαριστήσει την πόλη που γεννήθηκε, μεγάλωσε και σημάδεψε όλη στη ζωή. Την άουσα της Εθνικής. Την άουσα με μια μοναδική εκφραστική δυνότητα που αποκαλύπτει από τα παλιά ως τα σήμερα στο βιβλίο της, το κορασό. Δεν είναι συγγραφέας, διαλαγή ίδια, όμως τα κείμενά της απογοήτευσαν τις συγγραφείς. Ανθρώπους καταξιωμένους των γραμμάτων, γραφέοι και κείμενό της και το έβαλα συγκεκριμένα χάρη σπουδαιότητας. Και πώς γίνεται αυτό? Να, όπως την ξέρετε, παθιασμένη να μιλάει για τον τόπο της, για τα περασμένα, για τα μελούμενα, την άκουσαν από διπλανό τραπεζάκι, σε υπαίθρο ταβερνάκι στην Αθήνα, και εκτίμησαν αυτό που άκουσα. Γιατί έχει πλέον μελετικά στοιχεία και πολλά από αυτά έχουν δημοσιευθεί και στην εφημερίδα Φωνή Νάουσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καρδιά του Μονή, στο οποίο περιγράφει και η Ευθυμούλα με έναν ιδιαίτερο και γραφειρό τρόπο τον τρόπο ζωής του νόμου της. Αντιπεριπέκταση όλων των όσων πολιτών. Είναι ένα ξεχωριστό κείμενο, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο, όπως ανέφερε νωρίτερα και ο κ. Τσίτς, όπου συμπεριλήφθηκε στον τόπο της μεγάλης εγκυκλοπαίδειας της νεοελληνικής λογοτεχνίας από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα, τον εκδότη Χάρη Πάτση. Ωστόσο, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που κοσμεί το συγκεκριμένο απόσπασμα αλλά και όλο το περιεχόμενο του βιβλίου είναι το έντονο συνέστημα. Πάνω απ' όλα, το έντονο συνέστημα που εκφράζει ο συγγραφέας και το αποτυπώνει στο βιβλίο με τον καλύτερο τρόπο. Ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθετε πόλη μας. Δηλαδή, χαρακτηρίζουμε ως μάνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκεκριμένο συνείδητο από τη δουλειά μας, αλήθεια. Επιπλέον, εμφανιζόταν η κυρία Ευθυμούλα μέσα από τη συγγραφή τη, τιμά τη ηλικία του Αγίου Γεωργίου και ιδιαίτερα ανθρώπου που ξεχώρισαν σε αυτήν, όπω ο ίδιο του Βαγγέλη Ψαφά. Θα δείτε μέσα κάνει πάρα πολλέ αναφορέ στον Βαγγέλη του Ψαφά. Τέλο, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο χρειάζεται όλοι να του έχουμε στα σπίτια μα, διότι δίνει την ευκαιρία σε όλου μα και ειδικά σε όσους το δουν να το μελετήσουν, μας δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στον χρόνο, στην παλιά παραδοσιακή και αρχοντική νάουσα, δίνοντας πάρα πολλά την ευκαιρία στους παλαιούς να την ξαναθυμηθούν και στους νεότερους εμάς να την γνωρίσουμε όπως την έζησαν εκεί, την ομορφιά της αρχοντιάς της παραδοσιακής νάουσας. Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καλλιτέχνες την κυρία Ευθυμούλα που όταν μου έκανε την πρώτη συμβάση ήταν μια συμφωνία και πολύ και μια ιδέα πάρα πολύ καιρό. Ήθελε να κάνω την παρουσίαση του βιβλίου εδώ στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου. Και όταν μου
πρόκειται να παρουσιάσω το βιβλίο, δέχτηκα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και μπορώ να πω ότι είναι τιμή μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μου δίνει αυτό το αίσθημα της συγκίνησης που μπορώ να μιλάω στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε αυτή την εκκλησία που κατά το παρελθόν βρισκόταν σε μία από τις εισόδους, σε μία από τις πύλες της Νάουσας και τώρα βρίσκεται στην απαρχή της Νάουσας, μία εκκλησία που έχει ιστορική αξία. Και έχει ιστορική αξία πρώτα απ' όλα γιατί το 1822, όπως ανέφερε και ο Χρήστος, οι Τούρκοι εισέβαλαν και κατέλαβαν αυτή την εκκλησία και μετά μπήκαν στην Άουσα και την ηλάτησαν. Και όπως κάθε κτίριο έχει τη δική του μνήμη, έτσι και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έχει πολλά να θυμηθεί. Το 1840 ξαναχτίζεται και ξαναχτίζεται από τον Γεώργιο Μπουφέλα, κάτοικο από τα Λευκάδια, του κάμπου μας δηλαδή, και κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένας κρίκος διασύνδεσης της πόλης της Νάουσας με το κάμπο. Πολλά χρόνια στο πράβλιο χώρο του ναού γίνεται πανηγύρι και οι άνθρωποι του κάμπου γλεντούν μαζί με τους κατοίκους της Νάουσας. Το 1867 ξαναχτίζεται το καμπαναριό. Και το κρεμίζουν οι Τούρκοι. Οι Ναουσαίοι όμως, οι οποίοι φημίζονται για το πείσμα και την επιμονή τους, αφού συναντούν πρόξενους και τον Σουλτάνο, καταφέρνουν και ξαναχτίζουν το καμπαναριό και μάλιστα με κρίματα των Τούρκων. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι ο Άγιος Γεώργιος ξύλιασε αυτούς που γκρέμισαν το καμπαναριό και τους έκανε καλά όταν αυτό ξαναχτίστηκε. Οικογένειες όπως οι οικογένειες Χατζημαλούση και οι οικογένειες Μπίλη, βλέπω μπροστά μου την κύριο Μπίλη, έχουν συνδέσει το όνομά τους με την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου μέσα από πολλές πράξεις που δεν είναι φρόνο να αναφέρω τώρα. Όμως να αναφέρω ότι το 1888 δόρισαν την εικόνα του Αγίου Σπυριανού. Η οικογένεια Μπίλη δόρισε την εικόνα του Αγίου Σπυριανού στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σήμερα εγώ θα σας προέτρεπα να πάτε δίπλα στο παρελθόν του Αγίου Νεκταρίου και να δείτε τις εξαιρετικές αγιογραφίες που το κοσμούν και τις αγιογράφησε ο δικός μας αγιογράφος Χριστόπουλος Μαθαίος. Και βέβαια εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα ευχαριστήσω για αυτή την έρευνα τον αγαπημένο φίλο και δάσκαλο Γεώργιο Μάλιο και τον κύριο Παύλο Κυριακίδη, ο οποίος έχει γράψει μια εξαιρετική μελέτη για τις εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου, για τις εκκλησίες της Νάουσας και για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες από τις διηγήσεις που φέρει η ιστορία του Αγίου Γεωργίου και η σημερινή εκδήλωση. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια ξεχωριστή διήγηση για το μέλλον. Διότι επιβεβαιώνει και την πολιτισμική και κοινωνική διάσταση του χώρου αυτού. Διότι η Εκκλησία, ο χώρος αυτός, είναι ο χώρος που ανταμώνουμε, ο χώρος που συνομιλούμε, ο χώρος που ζούμε τις πιο ευτυχισμένες και τις πιο δυστυχισμένες στιγμές της ζωής μας, ο χώρος που χαιρόμαστε, που πονούμε, ένας χώρος που προάγει τον άνθρωπο και τις αξίες του, που υμνεί την αγάπη, εδώ η λύτρωση και η ευγνωμοσύνη βρίσκουν το σπίτι τους. Αυτός ο χώρος δηλαδή δεν μπορεί να είναι παρά ένας χώρος πολιτισμού. Και η σημερινή εκδήλωση είναι ξεχωριστή, επιτρέψτε μου να πω γιατί αναφέρεται στη ξεχωριστή αγαπημένη φίλη Ευθυμούλα Παπάτση Τσερεβού και του βιβλίου της με τίτλο «Κορασό». Σε σχέση με το βιβλίο, μίλησε ο Γιάννης ο Φίλιππος και ο Χρήστος, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Μονάχα να ξαναπώ κάτι που είχα πει στην εκδήλωση που είχαμε κάνει, ότι κληροδότημα αυτού του βιβλίου, τη διάσωση της Τοπιοκαλιάς,
ως αρχαιακό υλικό της τοπικής μας ιστορίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ξεχωριστή λοιπόν αγαπημένη μου Ευθυμούλα είναι μια γυναίκα γεμάτη καλοσύνη, είναι μια γυναίκα η οποία δίνει την ψυχή της σε ό,τι και αν κάνει και αγαπάει με όλη της την καρδιά, όπως είναι και ο τίτλος αυτού του βιβλίου. Όπως ακριβώς η Εκκλησία και η Χριστιανοσύνη μας πρεσβεύουν. Σας ευχαριστώ. Πολύ σημαντική στιγμή και ιδιαίτερη και θα σας εξηγήσω το λόγο. Δεν είναι η παρουσίαση του βιβλίου. Το βιβλίο σχεδόν όλοι ξέρω ότι το έχετε αγοράσει. Είναι μια εκδήλωση ενός των Χριστουγέννων της Γιορτής της Αγάπης που ήθελα να εκφράσω συναισθήματα που τα είχα μέσα πάρα πολλά χρόνια που δεν μπορούσα να τα συγκεντρώσω και να δει η ώρα να γίνει να πω αυτό το ευχαριστώ. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι εδώ μπροστά σε αυτή την ημέρα πύλη μετά από 70 χρόνια θα έλεγα το ευχαριστώ με παρουσία συμπατριωτών μου, με χορηγία, με τον Χρήστο, με τον Γιάννη, με τη Μαρία. Η Μαρία δεν είναι μόνο κόρη της Βούλας της Θοδωρή, είναι και δική μου κόρη. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας διαβάσω αυτό το κείμενο που το έγραψα. Δεν είναι μέσα στο βιβλίο, είναι αυτό το ευχαριστώ που αισθανόμουν να το πω στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στην Ενωρία, στο Μαχαλά και στην συνοικία του Αγίου Γεωργίου. Θα εκφράσω την λίγη στεναχώρια μου ότι εγώ κάλεσα όλους τους αγαπημένους μου συμπατριώτες από τη συνοικία, αλλά χαίρομαι που ήρθαν έστω και ελάχιστοι. Δεν πειράζει, την άλλη φορά θα μπορέσουν να δουν κι άλλοι. Λοιπόν, αρχίζει. Αγαπούσα πολύ την κυρία μου τη Λέγκο. Αγαπούσα το μαχαλά της. Αγαπούσα και όλο τον κόσμο μέσα στο σοκάκι της. Η μπλε πινακή ήταν άσπρα γράμματα που ήταν καρφωμένη ψηλά σε ένα ντουβάρι από μια μιας μεγάλης πυρκαγιάς την ίδια κλινή μακεδρωμά πύρωνο. Οδός καπετάν Άγρα. Ο δρόμος αυτός, ο αδιέξοδος, για μένα είχε πολλές διεξόδους. Κάθε σπίτι και μια πόρτα και αυτή η πόρτα ήταν πάντα ανοιχτή. Μου δώσανε δώρα πανάκριβα και εγώ τα άκουσα γιατί τα είχα ανάγκη. Δεν τα ξέχασα, γιατί δεν τα έχασα. Τα φυλάω ακόμα μέσα στην ψυχή της καρδιάς μου. Αυτά ήταν τα τσουκάλια του Βάρβαρου Σταθάκη, καρδιασμένα όμορφα μπροστά στην πόρτα του. Το κάρο του Βάρβαρου Θωμάτου του Καλά με τα συσταποκριάζοντας. Έβγαλα ξανά τις κλειμένες βάλες και χώρισα την Παπαντιά, τον Ζαριστό, τον Μουσταντέκο, μαζί με τον Τάκη τον Παπακοσταντίνο, τον Μίτσο τον Τονορή, τον Βασίλη τον Καρμουνιάρη, τον Ντόλη τον Καρδιρίτσκα και τον Βασιλάκη τον Πτούλη. Παλικάρια άξιες γνώσεις. Τα Σαββατόβραδα, όλος ο τόπος μέσα στο στενό μίλησε τη μια και την Κυριακή, το πρωί με το που χτυπούσε η καμπάνα που φτιάζεις με τα εντόπια ρούχα, τις μαγουλάκες της τραχυλιές και με τα χρυσά κυαλιά οι όμορφοι φανόλα του σταθάκι, καμαρωτές, σκητές, ίσχυες σαν λαμπάδες, πήγαινα στην εκκλησιά. Όταν σχολούσα, μας έφερναν αγιασμό και αντίδρομο. Απέραμε σέβαση είχαμε στο ψωμί. Όταν μας έπεφτε κανένα μικρό κομμάτι καταγίες, μας δίδαξαν να το σηκώνουμε, να το σταυρώνουμε, να το φιλούμε και να το πουμπούμε σε μια πάκρη να το φάνε το πουλιά. Όποιος δεν
κάτω το διαθεσμένο, έλεγε η γιαγιά μου. Το τελευταίο σπίτι στο Ορσοκάκι που έγινε το δρόμο ήταν το Χαλκιάδο. Περνούσαμε από κάτω για να βγούμε στους πέρα μαχαράδες, κοντά στην εκκλησιά. Στη μια την κάμαρη κάθεταν ο Πέτρος με τα τρανά μουστάκια και τα σγουρά μαλλιά. Εσύτης ήταν, σε έναν έμπρο. Στην άλλη, ο Γιώργης με τη Λέτσο και τα πολλά παιδιά και στην πάρα πέρα κάμαρη ένας ακόμα σιδεράς με τον ταϊφάτο. Σαν άνοιγμα το ράδιο από το πρωί και το έβαζε δυνατά, δεν έκλεινε όλη την ημέρα. Όλη η χαρά του Θεού στο μαχαρό. Κι εγώ χαρούμενη ακόμα περισσότερο. Μέσα σε αυτή την αγκαλιά πέρασε ανώδυνα τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής μου. Τα πέτρινά μου χρόνια. 1946-1949. Ο πατέρας μου εξορίστηκε και φυλακίστηκε για τις ιδέες του. Η μάνα μου έφυγε κυνηγημένη από το σπίτι της με δύο μικρά παιδιά. Το ένα ασαράδιστο. Άφησε πίσω τις παράθυρα και πόρτες ανοιχτές για να και πέντε χρονών. Κανένας δεν έδωσε να πει γιατί. Άλλοι φτούσαν, άλλοι γελούσαν. Κι εγώ μπροστά στην ωραία πύλη, σκεπασμένη με το τετραχύλι να προσπαθώ να πάρω τις ανάσες μου, να ρωθώ τις μύτσες μου και να σκουπίζω τα μάτια μου με τα λαμμένα χέρια μου. Έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνω τα λόγια του κόμπα και προσπαθώντας να μην ξεσκεπαστώ, χαρνόμουν, ξεχνούσα, ξεχνούσα και σιγά σιγά χαμογελούσα. Ήξερα πως σε λίγο όλοι μαζί πάλι θα ζυμώνουμε με τα πόδια μας την κόκκινη λάσπη του πάρμα σταθάκια. Να γέρονται τα μισούρια και οι καβάλες. Άγιος άνθρωπος, ποτέ δεν μας μάλωσε. Ήταν επίτροπος στο Μαγιόρκη. Μόνο σε αυτή την εκκλησιά ένωσε την αληθινή προσευχή για τον Άγιον Ιμόντον Επιούσιο. Τα πρόσωπα έδιναν από τις τοιχογραφίες του ναού και κατέβαιναν με σεβασμό στην ωραία πύλη να μεταλάβουν. Ταπεινή, θρήσκη και αδιαμαρτύρητα πονεμένη. Κι εγώ πονούσα. Κι ο πόνος είναι ίδιος από όπου και μου έλεγε. Τρυπά τα σωτικά. Η ζωή όμως είναι δώρο. Αν μπορούμε να την απολαμβάνουμε όπως έρχεται, είναι καθαρή φιλοσοφία. Γιατί έτσι δεν θα φτάσουμε ποτέ στην απόγνωση. Χρειάζεται όμως να γνωρίζουμε ότι ο καθένας μας μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί χωρίς σπίτι, χωρίς όνομα και χωρίς πατρίδα. Το πρόσωπο που θα μας χαμογελάσει, το χέρι που θα μας χαϊδέψει θα είναι αυτό που θα μας δώσει ξανά την ελπίδα. Το κορίτσι, κάτω από το τετραχύλι, έχοντας το βάρος μιας ασήκωτης εγκλωμοσύνης, κατεούσε. Πέρασαν 70 χρόνια και σήμερα, μπροστά στην ίδια ωραία πύλη, ευδόκησε μεγάλη γυναίκα πια να πει το μεγάλο ευχαριστώ σε όλα όσα γλίτανα την ψυχή της. Σας ευχαριστώ πολύ. Και δεν ήξερα πότε κάποια αυτή τη στιγμή και δεν μπορούσα ποτέ τελικά να φανταστώ πώς θα γινόταν απόψε μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο. Και είναι αυτό που έγραφα στην πρόσκληση, ότι τελικά εμείς μόνοι μας απελευθερωνόμαστε από τα δεσμά μας, αν το δούμε. Ο Γιάννης έκανε απόψε ένα πρώτο βήμα και έσπασε τα δεσμά του και προχωρήθηκε. Εγώ, Γιάννη, θα είμαι πάντα κοντά σου, αν τη χρειάζεσαι, να σε αναλογώ. Τη Μαρία την αγαπώ πολύ, όπως και τον Χρήστο. Ευχαριστώ τον πατέρα Κωνσταντίνου και τον Μητροπολίτη μας, που μας παραχώρησε με πολύ ευγένεια το χώρο αυτό. Είναι
μοναδική στιγμή για μένα, όπως ήταν και ιστορική. Γιατί τέτοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις δύσκολα γίνονται μέσα σε ναούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι που θα τραγουδήσει η Κορδία, σαν ποιοι στο τέλος. Και είμαστε σαν ποιοι. Γιατί μετά από τα λόγια της Τιμούλας δεν χωράει τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Μόνο που λυπάμαι που δεν ήρθα να πω τη συνήθεια του Αγίου Γεωργίου. Θέλω να τους μεταφράσετε ότι τους αγαπώ πάρα πολύ. Θέλησα μαζί τους και μου δώσανε πολύ χαρά και εκείνα τα δύσκολα μου χρόνια.